Ήταν 1η Σεπτεμβρίου 2023 όταν ο Κώστας Μανιουδάκης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες έφυγε ο άτυχος άνδρας παραμένουν αδιευκρίνιστες, με την οικογένειά του να κάνει λόγο για αστυνομική βία. Η τραγική υπόθεση που σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία έφτασε στη Βουλή από τον βουλευτή Α Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσο Ηλιόπουλο, ο οποίος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τις επόμενες ενέργειες της κυβέρνησης. Το ξυλοδαρμός είναι δεδομένος. Δηλαδή, παρευρέθηκαν στην κηδεία αρκετός κόσμος. Τα σημάδια ήταν εμφανή. Ακόμα δηλαδή, περνάγα να πούνε ένα τελευταίο αντίο στον πατέρα μου και βλέπανε τα σημάδια στο κεφάλι, στο μέτωπο και στο κεφάλι. Η οικογένεια καταγγέλει ότι όταν είδαν τη σωρό του αδικοχαμένου στο κέντρο υγείας Βάμου, το πίσω μέρος του κεφαλιού είχε αφήσει στο κρεβάτι μεγάλες ποσότητες αίματος. Στο σημείο του ελέγχου βρέθηκαν κοιλίδες αίματος και σπασμένα τα γυαλιά του αδικοχαμένου. Η οικογένεια ζητάει αρμόδιες αρχές να ρίξουν φως στις συνθήκες κατά από τις οποίες άφησε την τελευταία του πνοή, τη στιγμή που μάλιστα, όπως τόνισε ο κύριος Ηλιόπουλος, υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων που αναφέρουν ότι ο Κώστας εξέπνευσε αφού ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικούς. Στο χωριό Βρύσο, οι κάτοικοι λένε ότι τον άνθρωπο τον σκότωσε στο ξύλο η αστυνομία. Υπάρχουν μαρτυρίες οι οποίες αναφέρουν ότι τον πέταξαν κάτω και τον έδιραν ένας αστυνομικός με το γόνατο του τον πίεζε δυνατά στο στήθος. Θέλω κάποιος να μου εξηγήσει πραγματικά πώς γίνεται ένας άνθρωπος 58 χρονών με χειροπέδες να χάνει τις αισθήσεις του και να πέφτει κάτω. Και να πέφτει κάτω και να χτυπάει τόσο πολύ. Σε καμία περίπτωση η αστυνομία δεν αδράνησε ούτε προσπάθησε να συγκαλύψει το περιστατικό, απάντησε ο αρμόδιος υπουργός, υποστηρίζοντας ότι ακολουθήθηκε όλη η προβλεπόμενη διαδικασία της προανάκρισης, αλλά και αυτή της νεκροψίας νεκροτομής. Αδράνησε η αστυνομία από την στιγμή που συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό, προσπάθησε να συγκαλύψει κάτι, προσπάθησε να κρύψει την αλήθεια? Όχι, είναι η απάντηση. Σε καμία περίπτωση. Η υπόθεση αυτή δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια ή στο συρτάρι κάποιου αστυνομικού τμήματος ή κάποιας αστυνομικής υπηρεσίας στα Χανιά, ούτε μόνο στο πλαίσιο μιας εσωτερικής διαδικασίας ένορκης διοικητικής εξέτασης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας. Βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη έχει στα χέρια της νεκροψία, έχει στα χέρια της νεκροτομή, έχει στα χέρια της καταγγελίες, έχει στα χέρια της μάρτυρες, έχει στα χέρια της τα πάντα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε, απαντώντας τον κύριο Ηλιόπουλο, πως για να διαλευκανθούν οι συνθήκες θανάτου του 58χρονου, ζητήθηκε προκαταρκτική διοικητική εξέταση, η οποία αναβαθμίστηκε σε ένορκη μετά από καταγγελίες συγγενών του άτυχου άνδρα. Κατόπιν καταγγελιών εκ μέρους των συγγενών του θύματος, για πιθανή τέλεση πειθαρχικών παραπτώτων από τους διενεργούντες στον έλεγχο αστυνομικούς, που επισύουν και επιβολές πειθαρχικών κυρώσεων, η διαταχθήσα προκαταρκτική διοικητική εξέταση αναβαθμίστηκε και μετατράπηκε σε ένορκη διοικητική εξέταση. Ο θάνατος του Κώστα Μανιουδάκη γύρει πολλά ερωτήματα σύμφωνα με σχετικές καταγγελίες της οικογένειας, με τους δικούς του ανθρώπους να αναζητούν απαντήσεις.